Χθες το απόγευμα, έξω από τα χυφαγείο, καλημέρα Ελευθερία, μια παρέα ανηλίκων επιτέθηκε, μάλιστα. Ανάμεσά τους και δύο κορίτσια. Και δύο κορίτσια. Επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν ένα παλικαράκι 14 ετών για να του πάρουν το κινητό και τα χρήματα. Έλα Ελευθερία. Και μάλιστα να σας πω καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καταρχάς. Καλημέρα. Ότι είναι το δεύτερο περιστατικό που συμβαίνει στον Άλυμο μέσα σε ένα 24ωρο και πάλι πρωταγωνιστές και στην πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη ήταν ανήλικα παιδιά. Ναι. Και θύματα πάλι ανήλικα παιδιά. Μάλιστα. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να ξεκινήσουμε από την χθεσινή επίθεση, η οποία σημειώθηκε 5 η ώρα το απόγευμα. Ο 14χρονος λοιπόν βρισκόταν πίσω από ένα ταχυφαγείο. Δεν γνωρίζουμε πού πήγαινε, ωστόσο κάποια στιγμή τον περικύκλωσαν 9 άτομα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ξεκίνησαν λοιπόν να του επιτίθενται. Ορισμένα από τα παιδιά είχαν μαζί τους ένα σουγιά, ενώ κάποια άλλα ένα κουζινομάχαιρο. Κατάφεραν λοιπόν στο παιδί αυτό, στον 14χρονο, 3 μαχαιριές στα πλευρά. Ο νεαρός έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος. Τότε, για καλή του τύχη, μέσα στην ατυχία του περνούσαν από το σημείο κάποιοι περίοικοι. Αυτοί ήταν μάλιστα εκεί και τώρα οι οποίοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο. Έσπευσαν στο σημείο η άμεση δράση και η αστυνομική της ομάδας Δίας, οι οποίοι πήραν το παιδί, το μετέφεραν, κάλεσαν το νοσοκομιακό, το ΕΚΑΒ, έφτασε εδώ, πήρε το παιδί, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Ναι. Είναι σταθερή η κατάσταση της υγείας του, από ό,τι ενημερωνόμαστε. Ναι. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, η ψυχολογική του κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Ήτανε μόνος του και είχε να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 9 άτομα. Οι αστυνομικοί λίγη ώρα αργότερα από το περιστατικό προσήγαγαν 9 άτομα, 9 ανήλικους, αγόρια και κορίτσια, ναι, τα οποία σήμερα θα μεταφερθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων και θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τους. Όταν ωστόσο και να ολοκληρώσουμε αυτό το ρεπορτάζ. Γιατί είναι φοβερό και να σκεφτόμαστε ότι ανήλικα παιδιά κυκλοφορούσαν με μαχαίρια στην Κολότσεπη, ναι, και επιτέθηκαν σε έναν ανήλικο που βρήκαν μόνο του με ένα κινητό για να το πάρουν να το ληστέψουν. Τους ήξερε. Ήταν από την περιοχή και γνωρίζονταν. Τον είχαν στοχοποιήσει, τα έχουμε μάθει αυτά. Έχουν βγει αυτές οι πληροφορίες ή όποιον βρήκαν μπροστά τους σε αυτό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ενημέρωση σχετικά με αυτό, Άκη. Τα κίνητρα φαίνεται ότι ήταν η κλοπή του κινητού. Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των ανηλίκων. Ωστόσο, σήμερα περιμένουμε να δούμε τι θα πούν στην ανακρίτρια και φυσικά, όπως ενημερωνόμαστε, θα σχηματιστεί και δικογραφία. Μάλιστα. Μάλιστα. Και η αγριότητα εδώ, καλά κάνει η Γεωργία Ελληνάδου και το συζητάει. Λέει, 9 άτομα, τι θα το κάνουν το ένα κινητό, ρε παιδιά, θα το μοιράζονταν, θα το πουλάγανε. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να έχουμε να κάνουμε και με ανεξέλεκτα ένστικτα. Πάντως, μιλάμε για μια εγκληματικότητα η οποία είναι πολύ επικίνδυνη. Πάντως πάνω τους. Για παιδιά. Ναι. Από παιδιά. Σε παιδιά. Ναι. Βρέθηκαν και τα μαχαίρια. Ναι. Και το κινητό. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν τους προσήγαγαν οι αστυνομικοί, τους εντόπισαν λίγα μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Έλατε. Τα βρήκαν πάνω. Κάνανε τσάρκα, όπως το λέει τώρα, κάνανε τσάρκα στη γειτονιά τους. Με τα μαχαίρια. Για να κλέψουν, να ληστέψουν, να σπείρουν τον τρόμο, να κάνουν κακό. Απίστευτο πράγμα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελευθερία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.